Κύριε Σιαμάνη, παρουσίες. Μάλιστα. Καλησπέρα. Οικονόμου Δημήτριος εδώ, παρόν. Παρίσι Απών. Δεμέστιχας Απών. Αθανασάκου Μαρία Απούσα. Αυγουρόπουλος Αθανάσιος εδώ, παρόν. Βεντουζά Ειρήνη εδώ. Χατζής Μιχάλης εδώ. Τσικρικώνη Άννα Μαρία εδώ. Καλησπέρα σας. Νικάκη Απούσα. Ρουφογάλη Μιμή εδώ. Καλησπέρα κύριε Αντιδημάρχος. Σουρανή Λίλα εδώ. Βαλιεράκης Αθανάσιος παρόν. Αρβανίτη παρόν, παρούσα. Σουροπλής Γιώργιος απόν. Δημητριάδου Μαρία παρούσα. Μπουφούνου Βιβί παρούσα. Τράκας Μιχαήλ απόν. Σιαμάνης Βασίλειος παρόν. Σκουτέρης Ιωάννης παρόν. Χαρακτηνιώτης Αθανάσιος παρόν. Τίγκας Κωνσταντίνος απόν. Πουτάκης Νικόλαος απόν. Ούντος. Φωτοφίνης. Ακριβώς. Ζήκας Περικλής απόν. Γεωργοκοπούλου Ελένη απούσα. Και Χρής παρόν. Τούτουζας Δημήτριος απόν. Φασουλή Κατερίνα. Φασούλη, ναι. Whatever. Παρούσα. Αποστολόπουλος Νίκος παρόν. Κιμουρτζόπουλος Χάρης παρόν. Στάπας Νικόλαος παρόν. Ανιφαντής Γεώργιος απόν. Ρεμούδος Γεώργιος απόν. Πολύ καλά Χριστίνα παρούσα. Ευχαριστώ κύριε Σιαμάνη. Απαρτία, συνεχίσουμε. Να ξεκινήσουμε, σας καλησπερίζω στην πέμπτη συνεδρίαση ενεστώτος έτους. Να δώσω το λόγο στο Δήμαρχο και να ρωτήσω πριν αν εκ των αντιδημάρχων υπάρχουν... Ποιοι εκ των αντιδημάρχων θα θέλουν να μιλήσουν, θέλουν το λόγο. Η κυρία Σουρανή, να σημειώσετε κύριε Σιαμάνη, άλλος αντιδήμαρχος. Ανακοινώσεις. Θα το σημειώσουμε από τώρα για να κλείσουμε τον κατάλογο. Κυρία Πολυκαλά, θα είναι εκ των επικεφαλής. Χρύς Κουγιουμτσόπουλος και κύριος και Χρύς Κουγιουμτσόπουλος εκ των επικεφαλής, εκ των δημοτικών συμβούλων, εκ των δημοτικών συμβούλων ο κύριος Στάπας. Άλλος συνάδελφος για να κλείσουμε τον κατάλογο. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε με τον Δήμαρχο. Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. Προσήρθε η κυρία Γεωργοπούλου. Καλησπέρα. Όπως γνωρίζετε, από την 1η Μαΐου έχουμε μπει στη νέα αντιπυρική περίοδο. Σήμερα διενεργήθηκε μία άσκηση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με τον κωδική ονομασία Διαπυρός 2016. Σκοπός της άσκησης ήταν ο έλεγχος και η άσκηση επί των διαδικασιών και των επιχειρησιακών ενεργειών που εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση των συμβάντων εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών. Έλαβε χώρα στο αισθητικό δάσος Κεσαριανής. Οι εμπλεκόμενοι φορείς, εκτός από την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά, ήταν ο Δήμος Παπάου Χολαργού, ο Δήμος Κεσαριανής και ο Δήμος Ζωγράφου. Ήτανε παρόντες οι τρεις υπουργοί, ο κύριος Κουρουμπλής, ο κύριος Τσιρώνης και ο κύριος Τόσκας, καθώς και η αρχηγή, η υπαρχηγή του πυροσβεστικού σώματος, το ΕΜΑΚ, και όπως ενδεχομένως να έχετε ήδη ενημερωθεί, ναι, περάσαν αεροπλάνα, πέρασε ελικόπτερο, έγινε μία εικονική παρουσίαση, ρίξανε νερό, συμμετείχε και η Δαπαχώ στο συγκεκριμένη άσκηση και για άλλη μια φορά δεχτήκαμε τα συγχαρητήρια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Βεβαίως, καλό είναι να γίνονται ασκήσεις, καλό είναι να μην χρειαστούμε ποτέ την επέμβασή τους. Εγώ αυτή την ευχή θα κάνω. Να έχουμε ένα ήρεμο και ήσυχο καλοκαίρι από άποψη πυρκαγιών.
Και βεβαίως πρέπει να ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει οι εθελοντές μας να προστατεύουν τον ημιτό μας. Έχουμε ήδη βγάλει την προκήρυξη για τα τρίμηνα τα οποία θα πάρουμε φέτος το καλοκαίρι να βοηθήσουν και αυτοί στην επιθεώρηση του βουνού μας, στα πυροφυλάκια τα οποία διαθέτουμε. Και βεβαίως καλό είναι να συμβάλλουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερη ανακοίνωση που έχω να κάνω, κύριε Πρόεδρε, αφορά την επιβολή μιας ειδικής αποζημίωσης η οποία μας ήρθε. Ενημερώνω λοιπόν ότι ύστερα από απόφαση του διοικητικού εφετείου, μάλλον να το πάρουμε από την αρχή, έχοντας υπόψη μια απόφαση 2009, μια κλίση για κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος, το οποίο βρίσκεται στο πρώην εργοτάξιο Παπάγου, έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και το γεγονός ότι το κτίσμα μέχρι σήμερα δεν έχει παραδοθεί και οθελώς προς κατεδάφιση, για τους λόγους αυτούς η υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής της Διεύθυνσης Δασών, το Δασαρχείο Πεντέλης, το Τμήμα Δασοπροστασίας, έχει επιβάλει στον Δήμο Παπάγου Χολαργού, όπως αυτός νόμιμα εκπροσωπείται, την καταβολή ειδικής αποζημίωσης ποσού 295.965,84 ευρώ για τη διατήρηση των κτισμάτων των παρανόμων των οποίων υπάρχουν. Εν ολίγης, το πρόστιμο αυτό αφορά κάποια κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί μάλλον από τον ΑΟΑ, έχουν κατασκευαστεί από στο εργοτάξιο του Παπάγου, έτσι όπως τα περισσότερα εργοτάξια στην Ελλάδα. Αλλά υποθέτω ότι κάποιοι κάτοικοι είχαν προσφύγει εναντίον αυτών των κτηρίων και μας ήρθε εμάς αυτό το υπέρογκο πρόστιμο. Και το οποίο βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ένα πρόστιμο το οποίο το πληρώνουμε σήμερα και τελειώσαμε. Αν θα αποφασίσουμε να πληρώσουμε αυτό το πρόστιμο, θα έχουμε κάθε χρόνο πρόστιμο διατήρησης. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε προθεσμία ακόμα, γιατί δεν έχει λήξει, 60 ημέρες. Το κατέκλυψε σήμερα. Έτσι. Ναι. Έχουμε προθεσμία 60 ημέρες για να προσφύγουμε στο διοικητικό εφετείο. Βεβαίως, ύστερα από συζήτηση που είχαμε η νομική υπηρεσία του Δήμου, μας είπε ότι δεν έχουμε κάποιες πιθανότητες να κερδίσουμε την υπόθεση. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να γλιτώσουμε το πρόστιμο και να μην πληρώσουμε αυτά τα χρήματα είναι, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να νομίζω ότι οι περισσότεροι σύμβουλοι μιλάνε μεταξύ τους. Οπότε μιλάω για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μας παρακολουθούν πολλοί άνθρωποι από και την τηλεόραση. Τουλάχιστον να καταλαβαίνουν τι λέμε, το βασικό δηλαδή. Διαλάβει streaming. Παρακαλώ, οι συνάδελφοι που θέλουν να πούν κάτι, υπάρχει βεράντα του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχουν χώροι έξω. Παρακαλώ και η πόρτα να κλείσει, κάποιος σας παρακαλώ από εκεί. Και παρακαλώ ησυχία. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οπότε η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει αυτό να παραδοθεί στο δασαρχείο προς κατεδάφιση για να γλιτώσουμε το πρόστιμο. Δεν ξέρω αυτό αν θα γίνει άμεσα ή αν θα γίνει μετά από ένα διάστημα χρονοβόρο. Ο Δήμος δεν μπορεί να το κατεδαφίσει, δεν έχει τα μέσα για να κατεδαφίσει τις αποθήκες αυτές οι οποίες υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Πάντως η άποψή μας είναι αυτή. Ήδη απαντήσαμε δηλαδή στον Δασάρχη ότι είναι στη διάθεσή του ο χώρος για να μην πληρώσουμε το πρόστιμο και να το γλιτώσουμε. Μια τρίτη ανακοίνωση που έχω να κάνω αφορά την οδό Δαρδανελίων και κάποιες παραφιλολογίες και κάποιες επιστολές οι οποίες στέλνονται στους κατοίκους, που νομίζω ότι μιλάνε για πράγματα τα οποία είναι εκτός έτσι πραγματικότητας. Όπως θα γνωρίζετε περισσότεροι, για να ανοίξει ο δρόμος αυτός, ένας από τους λίγους πλέον δρόμους της πόλης μας, για τους οποίους σίγουρα δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι, ένας δρόμος ο οποίος σήμερα δεν χωράει να περάσει ούτε ένα αυτοκίνητο,
Για να μπορέσει λοιπόν, για να γίνει αυτή η διάνοιξη του δρόμου, θα πρέπει να προχωρήσει η πράξη αναλογισμού η οποία έχει ξεκινήσει από τις προηγούμενες διοικήσεις και έχει αυτή τη στιγμή σταλθεί σε όλους τους κατοίκους της περιοχής. Κάναμε μια συνάντηση την Τρίτη χθες με όσους κατοίκους εμφανίστηκαν. Νομίζω όμως ήταν ικανοποιητικός ο αριθμός ο οποίος ήρθε. Τους εξηγήσαμε, τους αναφέραμε ότι ουδέποτε ο Δήμος ζητάει χρήματα από αυτούς, ουδέποτε ο Δήμος έστειλε επιστολές και τους ζητάει να πληρώσουν κάτι στο Δήμο, έτσι. Απλά οφείλουν να αποζημιώσουν ο ένας τον άλλον. Έτσι. Δεν θέλω να κουράσω για το θέμα, απλά θέλω να ενημερώσω για άλλη μια φορά το Δημοτικό Συμβούλιο ότι επειδή γράφτηκε σε κάποιες έτσι τοπικά site και τοπικές εφημερίδες ότι ο Δήμος ζητάει σε περίοδο κρίσης να πληρώσουν οι κάτοικοι κάποια χρήματα. Σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν ζητάει αυτά τα χρήματα. Οι αποζημιώσεις προκύπτουν βάσει νόμων, προκύπτουν βάσει της νομοθεσίας η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα στη χώρα μας και δυστυχώς ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. Από τη στιγμή που οι κάτοικοι θέλουν να ανοιχτεί αυτός ο δρόμος, τον οποίο θα τον κατασκευάσει ο Δήμος με δικά του χρήματα, θα ξαναεπαναφέρει τις μάντρες που θα γκρεμίσει με δικά του χρήματα, έτσι. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει οι άνθρωποι να παραχωρήσουν κάποιο χώρο από τα οικόπεδά τους και να αποζημιώσουν, να το πω έτσι απλά, οι απέναντι αυτούς που παραχωρούν το οικόπεδο, γιατί παίρνει μεγαλύτερη αξία το οικόπεδό τους και το κτίριό τους. Από εκεί και πέρα, ψάχνουμε. Έχω αναθέσει στην νομική υπηρεσία να κοιτάξει μήπως υπάρχει κάποια φόρμουλα που να μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει με κάποιο τρόπο ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη και δεν μπορούν να προβούν στην αποζημίωση. Έτσι. Δεν μπορώ να σας πω γιατί χρήματα μιλάμε, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και η κάθε περίπτωση χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης. Και βεβαίως μιλάμε για μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία είναι σίγουρο ότι με τις ενστάσεις που θα γίνουν, με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στο δημόσιο, με την τιμή που θα περιμένουμε να βγει από το δικαστήριο, όποτε γίνει αυτό το δικαστήριο, μιλάμε τουλάχιστον για αρκετά χρόνια από σήμερα, για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Οπότε, όποιοι φοβίζουν τους δημότες, το μόνο που θα κάνουν είναι να τους βρουν απέναντι, όπως μια επιστολή που έλαβα από μια δημότησα πριν από λίγο, η οποία ουσιαστικά καταγγέλει αυτό το οποίο έγινε από κάποιο άλλο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέταρτη ανακοίνωση έχει να κάνει με κάποιες τοποθετήσεις του κυρίου Κεχρή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω βεβαίως, κυρία Κεχρή, έχετε ενημερωθεί, γιατί είχαμε Οικονομική Επιτροπή το πρωί. Έχετε ενημερωθεί για δύο δωρεές οι οποίες έχουν γίνει από την συγκεκριμένη εταιρεία. Η συγκεκριμένη εταιρεία με δικά της έξοδα από τις 11 Απριλίου μας έχει στείλει μια επιστολή και μας λέει ότι θα προβεί σε δωρεά του χλωοτάπητα εμβαδού 120 τετραγωνικών μέτρων στο υπαίθριο γυμναστήριο στο Λόφο Τσακού και με την επιστολή της στις 9 Πέμπτου, ύστερα από δική μας ενόχληση, ακριβώς λέγοντάς σας ότι κοιτάξτε, είδαμε ότι αλλού έχετε δώσει πιο φθηνά, αλλού πιο ακριβά και, εν πάση περιπτώσει, θα επιθυμούσαμε να διορθώσετε κάπως αυτή σας την μη θεμητή εικόνα. Μας παραχωρεί ένα ολόκληρο σταθμό εκγύμανσης τύπου CrossFit, να το τοποθετήσουμε στο κλειστό γυμναστήριο, όχι στο κλειστό γυμναστήριο, συγγνώμη, παραπλεύρος του κλειστού γυμναστήριου του Παπάου, γιατί έχει μία άπλα εκεί, το οποίο είναι της αξίας πάνω από τα 10 χιλιάρικα. Εντελώς δωρεάν, οι συγκεκριμένες αιτήσεις έγινε η αποδοχή τους από την Οικονομική Υπηρεσία και προχωράμε. Δεν υπάρχει κύριε Κεχρή ορθή ή κακή. Εγώ σας απαντάω σε αυτά τα οποία είπατε. Όταν γίνεται ένας διαγωνισμός, το είπαμε 100 φορές. Έχω εδώ μια λίστα με όλους τους διαγωνισμούς που έχουν γίνει στο Δήμο. Σε κάποιους διαγωνισμούς παίρνουμε έκπτωση 17, 15, 20, 40, 5, 10%. Δεν μπορούμε εμείς να ελέγχουμε. Εμείς δεν είμαστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατεβαίνουμε στους διαγωνισμούς. Εμείς είμαστε ο φορέας που κάνουμε νόμιμα τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει. Αν πιστεύετε ότι κάποιες διαδικασίες δεν γίνονται νόμιμα, καλό είναι να το καταθέτετε εκεί που πρέπει να το καταθέσετε. Και έχετε κάθε ένομο συμφέρον και εσείς και οι δημότες μας να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρείτε. Αλλά αν είναι δυνατόν τώρα αυτή τη στιγμή
να καθόμαστε σε κάθε διαγωνισμό και να λέτε ότι ξέρετε ο τάδε επαγγελματίας ή ο τάδε δήμος για παράδειγμα έκανε διαγωνισμό για επισκευές των γυμνασίων και πήρε 10% έκπτωση. Εσείς πήρατε 8%. Έτσι. Νομίζω ότι έχουμε απαντήσει. Πήραμε εκπτώσεις για τα γυμνάσια ηλίκια 70% και 60% και κάποιοι πανηγυρίζανε, εγώ στεναχωρέθηκα όμως. Και προχθές πήραμε εκπτώσεις 13% και 18% για άλλους διαγωνισμούς. Δεν ελέγχουμε εμείς τους διαγωνισμούς. Δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Γιατί δεν έχει κανένας Δήμος αυτή τη δυνατότητα. Έτσι. Τελευταία ανακοίνωση που έχω να κάνω, κύριε Πρόεδρε, αφορά την νέα εφαρμογή που λειτουργεί εδώ και 2 μήνες στο Δήμο μας. Είναι η εφαρμογή που λέγεται CityFi, η οποία είναι μια εφαρμογή και για ίντερνετ και για web, δηλαδή interface, αλλά και για έξυπνα τηλέφωνα, για έξυπνες συσκευές, για iPad, για κινητά σε Android και σε iOS. Είναι μια εφαρμογή για την οποία είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και θα έλεγα ότι είμαστε και πρωτοπόροι, γιατί λειτουργεί σε ελάχιστους δήμους αυτή τη στιγμή και λειτουργεί σε ελάχιστους δήμους γιατί οι περισσότεροι δήμοι φοβούνται να ανεβάσουν κάτι τέτοιο. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε δώσει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε, αφού γίνει και εγγραφή στο σύστημα, και την εγγραφή τη ζητάμε μόνο με ένα email, έτσι, την εγγραφή δεν ζητάμε παραπάνω στοιχεία, μπορεί να ποστάρει και να ανεβάσει οποιοδήποτε πρόβλημα βλέπει μέσα στην πόλη μας. Αυτό πηγαίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες και ουσιαστικά έχουμε ένα τεράστιο πολλαπλασιαστή αυτή τη στιγμή. Έχουμε τεράστιους ανθρώπους ελεγκτές στην πόλη μας, οι οποίοι κυκλοφορούν και ανεβάζουν τα κακώς κείμενα, ανεβάζουν προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Με τη λίγη διαφήμιση η οποία έχει γίνει, θα σας ενημερώσω ότι ήδη έχουν εγγραφεί πάνω από 800 άτομα στην εφαρμογή. Στο τελευταίο 1,5 μήνα που λειτουργεί και στις 2 βασικές πλατφόρμες, τα αιτήματα που έχουν ενημερώσει, τα αιτήματα που έχουν σταλθεί στο Δήμο μέσω αυτής της εφαρμογής πλησιάζουν τα 100 και νομίζω είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών, στην εικόνα που θέλουμε να κάνουμε για να αλλάξουμε το Δήμο μας και για να τον κάνουμε πιο κοντά στα πλαίσια του Smart City, το οποίο είναι και το όνειρό μας. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Προσήλθαν οι κύριοι Τσουρουπλής, Ανιφαντής, Τράκας και η κυρία Νικάκη. Το λόγο έχει αντιδήμαρχος κυρία Σουρανή. Καλησπέρα. Σύμφωνα με την υπαρή 276 του 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίστηκε επιτροπή με σκοπό την ανέβρωση χώρου μετεγκατάστασης υπηρεσιών του ΙΚΑ κατόπιν του με αριθμού 39648 του 2015 αιτήματός του. Γνωρίζετε ότι στο Δήμο μας δεν υπάρχουν κτίρια που να μην χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες. Και ο μόνος χώρος που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του ΙΚΑ Παιδί ήταν ο δεύτερος όροφος του κτιρίου επί της οδού Αγαμέμνονος 4, που συστεγάζονται το ΔΟΚΜΕΠΑ, το ΔΟΠΑΠ, καθώς και η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι του Δήμου. Η Επιτροπή κατόπιν επιτόπιου ελέγχου μαζί με μηχανικούς του ΙΚΑ και με μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας διαπίστωσε ότι ο εν λόγω χώρος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις μετεγκατάστασής του, ενώ αντίθετα δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις ήδη εγκαταστημένες υπηρεσίες του Δήμου που λειτουργούν στο χώρο αυτό. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν προβλήματα εκ των οποίων τα κυριότερα είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, η χρήση του ανελκυστήρα. Δεύτερον, οι χώροι στάθμευσης. Τρίτον, η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου ίντερνετ, καθώς και η χρήση του τηλεφωνικού κέντρου. Και τέταρτον, η δημιουργούμενη απέτηση μετεγκατάστασης του ΔΟΠΑΠ, όπου όπως είναι γνωστό λειτουργούν τα επιμορφωτικά προγράμματά του που απασχολούν περί τα 160 άτομα. Κατόπιν των ενωτέρων εκτεθέντων και δεδομένων ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται υπερτερούν σαφώς των τυχών ωφελημάτων, κρίνεται ότι η μετακατάσταση των υπηρεσιών του ΙΚΑ στο κτίριο όπου συστεγάζεται το ΔΟΚΜΕΠΑ, το ΔΟΠΑΠ, καθώς και η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και για το λόγο αυτό τιθέμεθα αρνητικά στο υπόψη αίτημα του ΙΚΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Σουρανή.
Κύριε Τσουρουπλή. Εγώ μια ανακοίνωση θα να κάνω σχετικά με την ημέρα περιβάλλοντος που είναι στις 5 Ιουνίου. Στόχος μας είναι, όπως και πέρυσι, να οργανωθούν δράσεις εκείνη την ημέρα με τη βοήθεια των πολιτών, των συλλόγων και της ΔΑΠΑΧΟ. Σας ενημερώσω. Κύριε Ρουφογάλη. Θα ήθελα, με αφορμή την ανακοίνωση του Αντιδημάρχου, να προσθέσω ότι επειδή είναι η μέρα περιβάλλοντος η 5η Ιουνίου, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, διοργανώνει έναν περίπατο στα μονοπάτια του Ημιτού με στόχο να ανακαλύψουμε τα μονοπάτια μας. Πρόκειται να γίνει ένας περίπατος, θα βγάλουμε και ανακοίνωση φυσικά. Απλώς με αφορμή αυτή την ημέρα θα κάνουμε και εμείς και προσκαλούμε όλους τα μέλη του Συμβουλίου, όλους μας τους δημότες, όλες τις δημότησεις. Θα βγάλουμε και μια ανακοίνωση και θα σας ενημερώσουμε. Καλείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Ρουφογάλη. Κύριε Κεχρή. Φαντάζομαι ότι μετά την ανακοίνωση του Δημάρχου για τα όργανα, τα επέθρενα όργανα γυμναστικής, αποτελεί μια δικαίωση η προηγούμενη παρέμβασή μου στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τότε είχατε δηλώσει, Δήμαρχε, ότι θα ζητήσετε συγγνώμη σε περίπτωση που έχω δίκιο σε αυτά που είπα. Δεν την άκουσα τη συγγνώμη σας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τελικά δικαιώθηκε η παρέμβασή μου. Δεν αποτελεί δικαιολογία μεταξύ μας το γεγονός ότι δεν ξέρατε ότι τα όργανα αυτά ήταν πολύ πιο ακριβά από ότι οπουδήποτε αλλού. Δεν βρήκατε άλλωστε άλλο Δήμο να έχει πληρώσει τα ίδια χρήματα. Ναι. Μην το πείτε όμως καλύτερα. Μην το πείτε. Δεν συμφέρει να το πείτε. Αν βρήκατε άλλους Δήμους, πιο ακριβώς αυτό θέλετε να μου πείτε. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Εγώ δεν το λέω, αλλά θέλω να σας προστατεύσω, γι' αυτό μην το πείτε. Ότι οι άλλοι Δήμοι πήραν μεγαλύτερη προμήθεια. Υπήρχε μεγαλύτερη προμήθεια στους άλλους Δήμους. Δηλαδή, μην το λέτε αυτό πράγμα, εκτίθεστε. Καθίστε σε αυτό που είπατε τώρα, ότι. Και εγώ δεν καταλαβαίνω. Ότι άλλοι Δήμοι που. Έγινε στα αντιληπτό. Στους οποίους. Μην το εξηγώ καλύτερα, αφήστε το. Αφήστε το. Όλοι καταλαβαίνουμε τι λέμε. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε κάποια στιγμή. Κύριε Κεχρή, παρακαλώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μην. Αποτελεί δικαίωσή μου η σημερινή παρέμβαση. Εγώ αυτό που θα ήθελα είναι. Κύριε Κεχρή, μ' ακούτε. Σας μιλάω. Παρακαλώ. Εγώ προσπαθώ να προστατέψω τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Παρακαλώ. Καταρχάς ησυχία. Καταρχάς ησυχία για να ακούει τον. Μισό λεπτό. Ησυχία να ακούμε τον ομιλητή. Εγώ χαίρομαι που ο Δήμαρχος. Κύριε Κεχρή, μισό λεπτό. Παρακαλώ, ας σας ακούμε. Η τόνη μας να είναι. Εγώ χαίρομαι που ο Δήμαρχος παρενέβηκε και μια σκανδαλώδης διαφορά των τιμών στα όργανα μεταξύ του Δήμου μας και άλλων Δήμων αποκαταστάθηκε. Θα έπρεπε όμως αυτό να είχε προβλεφθεί και θα ήταν εύκολο να προβλεφθεί αν πραγματικά κάποιος είχε μπει στο ίντερνετ και έβλεπε ποιες είναι οι τιμές με τις οποίες η συγκεκριμένη εταιρεία πουλάει τα όργανα γυμναστικής. Και μην μου λέτε ότι άλλοι Δήμοι τα έχουν αγοράσει πιο ακριβά. Ο κόσμος απαντάει με άσχημο τρόπο σε αυτή την ερώτηση. Και σας είπα ότι θα υπήρχε δυνατότητα να δείτε με ποια τιμή αγοράστηκαν τα ίδια όργανα από τον Ζωγράφο. Πριν από ένα χρόνο. Οι τιμές ήταν στο ίντερνετ. Πιο ακριβά. Πολύ πιο ακριβά. Ωραία. Ο κόσμος... Τι σημαίνει αυτό για τον Άλυμο? Μη διακόπτετε. Μη με διακόπτετε. Είναι άσχημο να το λέτε αυτό και κοίταστε. Μη διακόπτετε. Συνεχίστε. Όταν ο Ζωγράφος πριν από ένα χρόνο στα ίδια όργανα είχε πληρώσει 10.000 ευρώ και η Πάτρα πληρώνει 23.000 ευρώ, δεν μπορεί να επικαλείστε κάποιον άλλο Δήμο που τα πλήρωσε πιο ακριβότερα. Σημαίνει ότι κάποιοι κερδίσαν από αυτή την ιστορία. Κέρδισε η εταιρεία, κέρδισαν κάποιοι άλλοι, υπάρχει κάποιο ανταποδοτικό όφελος? Είναι ερωτήματα στα οποία δεν πρέπει να τα τίθετε. Είναι σωστή η παρέμβασή σας να διορθώσετε ένα κακό κείμενο με τον τρόπο που διορθώθηκε. Εγώ μένω σε αυτό. Υπάρχει... Απλά ήταν μια παρατήρηση στο γεγονός ότι μου ζητήσατε, θα λέγατε συγγνώμη, δεν την είπατε συγγνώμη και γι' αυτό σας παρενέβηκα. Λοιπόν, υπάρχει εδώ πέρα, δεν θα αναφερόμουν σε αυτό το δημοσίευμα. Υπάρχει ένα θέμα με τον κύριο Πετράκη. Είναι παλιό θέμα. Τώρα είδα το συγκεκριμένο
καλό είναι να τα επαναλάβουμε. Επαναλαμβάνω τον κύριο Τύπκα και επαναλαμβάνω αυτό το δημοσίευμα αυτής της εφημερίδας του τοπικού τύπου, του κύριου Καραμανέ, όπου πραγματικά, ναι, το ερώτημά μου είναι τι έχετε να πείτε σε αυτό το πρωτοσέλιδο. Σύμφωνα με αυτό το πρωτοσέλιδο κατηγορήστε ότι εξαπατήσατε την αποκεντρωμένη διοίκηση, ότι παρανομήσατε, κάποιοι σας κατηγορούν για παράβαση καθήκοντος. Είναι, ξέρετε, εμένα είναι θέμα αισθητικής. Εγώ δεν μένω ούτε στο θέμα νομιμότητας, ούτε στο θέμα παρανομίας. Εγώ ξέρω ότι πήρατε ένα λεωφορείο, ταξιδέψατε από την Αθήνα Θεσσαλονίκη και βάλατε τον κύριο Πετράκη να οδηγήσει η αυτού μεγαλειώτης κύριος Αποστολόπουλος, ταξίδεψε από την Αθήνα Θεσσαλονίκη, τον περίμενε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Σας έστρωσε και κόκκινο χαλί από το αυτοκίνητο. Κύριε Χρήστο, συντομεύεται το αυτοκίνητο. Συντομεύεται. Είναι θέμα αισθητικής. Το επόμενο ταξίδι φροντίστε να το κάνετε. Ξέρετε, εμένα δεν με πειράζει. Δεν είναι θέμα παρανομίας, δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα αισθητικής. Συντομεύεται, γιατί είναι και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν. Ότι είστε ένας νέος άνθρωπος. Παρακαλώ να συντομεύεται. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν. Με νέο ύφος. Μ' ακούτε, να συντομεύεται. Και χρησιμοποιείτε τον κύριο Πετράκη σαν οδηγό σας. Γιατί δεν μπορείτε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη. Εμένα αυτό με ενοχλεί και δεν θα ερχόμουν σε αυτό το θέμα. Θέμα αισθητικής και ύφους. Λοιπόν, το τρίτο θέμα, το σημαντικό θέμα, σημαντικότατο θέμα, τα 200 και χιλιάρικα πρόστιμο του Δήμου μας λόγω του πρόστιμου από την... για τα κοντέινερ της Αττικής Οδού, αν δεν κάνω λάθος, το εργοτάξιο Παπάδου. Δεν είναι αυτό. Αυτό θα ήθελα να μου εξηγήσετε. Είναι η ίδια περίπτωση. Έχει σβηστεί. Δεν αφορά το ίδιο. Εντάξει, τότε αποσύρω το ερώτημα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχλή. Ποιος επέτρεψε. Θα απαντήσω συγκεκριμένα, έτσι. Απαντήσετε με στη συνέχεια. Καλύτερα, Δημήτρη. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Σχόλια, κύριε Κουγιουμτσόπουλε, παρακαλώ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν. Παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου μας είναι η κρίση. Και μάλιστα μια κρίση η οποία, όπως φαίνεται και όπως έλεγα εγώ από την αρχή, είναι αναδιάρθρωση. Δεν είναι κρίση. Αυτή λοιπόν η αναδιάρθρωση, η κρίση έχει επιπτώσεις ανέχειας, που πολλές φορές λύνεται και ενδοοικογενειακά, δηλαδή υποκρύπτεται, ανεργίας, αδρανοποίησης, μείωση των εισοδημάτων και αδυναμία εκπλήρωσης αναληφθησών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος. Μείωση των εισοδημάτων και εξάλληψη αποθεματικών και περιουσίας. Και αυτό πιστεύω και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό, ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι τοπικές κοινωνίες και η τοπική δικιά μας. Δεν έχει σημασία σε ποιο επίπεδο τη βιώνει ο καθένας. Η μείωση του εισοδήματος μπορεί να είναι μικρή, μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά είναι πάρα πολύ σκληρή. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι ο Δήμος δεν έχει εκπονήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική ανάπτυξης και δεν έχει φτιάξει ούτε θεσμούς ανάπτυξης για την τοπική αγορά, δεν έχει πολιτική κατάρτισης και επανένταξης, δεν έχει φτιάξει κάποιες δομές νομικής ή οικονομικής υποστήριξης, δεν έχει φτιάξει δομές επιχειρηματικής υποστήριξης, δεν έχει αναπτύξει δομές όπως επιχειρηματικές κυψέλες, start-up, crowdfunding, δεν έχει εκπονήσει προτάσεις χρηματοδότησης για να φτιάξει τέτοιες δομές υποστηρικτικές και μάλιστα σε μια εποχή όπου όλη η ευρωπαϊκή πολιτική εδράζεται πάνω στον άξονα της καινοτομίας και της απασχόλησης. Έχετε φτιάξει ένα άτυπο γραφείο το οποίο βέβαια δεν είναι στελεχωμένο και δεν έχει κανένα κύρος ή εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να απολαμβάνει κάποια εμπιστοσύνη από την κοινωνία. Κάνατε ένα σεμινάριο και μια παρουσίαση η οποία βέβαια άλλαξε και δεν ευθύνεστε εσείς, άλλαξε την επόμενη μέρα, ουσιαστικά ακυρώθηκε και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όμως το πρώτο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αφορά την κοινωνία μας είναι μια υποστηρικτική δομή και μια υποστηρικτική πολιτική ανάπτυξης, μια υποστηρικτική πολιτική για βελτίωση τις θέσεις στην επιχειρηματικότητα και στην εργασία, γιατί αυτό απασχολεί τον κόσμο. Αυτό απασχολεί τον κόσμο και μετά συντριβάνια, πλατείες κτλ.
Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν, έχετε κάτι στο μυαλό σας, κάνετε κάτι, γιατί εγώ βλέπω ότι δεν γίνεται τίποτα τη στιγμή που γίνεται μια τεράστια πανευρωπαϊκή προετοιμασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοπουλό. Κύριο Σανιφαντής. Ναι, καλησπέρα σας. Αφού εκφράσω πρώτα τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Ρεά Θεοφιλίδου, τη μαθήτρια της πρώτης τάξης του Γενικού Λυκείου Χολαργού για την επιτυχία της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Σχολικό Πρωτάθλημα Στίβου και την κατακτήση της δεύτερης θέσης. Θα ήθελα και αφού εκφράσω και τα συγχαρητήριά μου, γιατί είδα σε ένα post του Δημάρχου πριν φύγω από τη δουλειά μου σήμερα για την επιτυχημένη δράση της εθελοντικής δασοπροστασίας στον Ιμητό. Και αφού εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους ανθρώπους αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια μας βγάζουν ως προπρόσωπους και πολλές φορές καλύπτουν και το κενό του κρατικού τομέα, θα ήθελα να ρωτήσω, επ' ευκαιρίας όλες αυτού, το Δήμαρχο αν γνωρίζει για την στο ΔΟΠΑΠ έγινε τις 11 Φεβρουαρίου του 2016, έγινε ο απολογισμός της εθελοντικής δασοπροστασίας. Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι το εξής, ότι στο συμπέρασμα αυτής της του απολογισμού η εθελοντική δασοπροστασία σημειώνει το εξής, ότι σε σχέση με τις επικοινωνίες της, για τη χρήση κανονικής σταδιοδοτημένης ραδιοσυχνότητας απαιτείται προμήθεια αναμεταδότη κόστους που δεν υπερβαίνει σε σημερινές τιμές στα 2.000 ευρώ, γιατί οι ραδιοεπικοινωνίες της απαχώς στηρίζονται στη συχνότητα σύμπλεξ. Αποτέλεσμα αυτής της μη εγκατάστασης αναμεταδότη είναι ότι οι περιοχές που καλύπτουν είναι τρίτον τομέα ευθύνης της απαχώ. Η εθελοντική ομάδα είναι πλήρως παντελώς αποκομμένη από δυνατότητα σύρματης επικοινωνίας. Και για την ασφάλεια των εθελοντών, κουλουπού. Εγώ η ερώτηση που έχω να κάνω είναι το εξής. Αν το γνωρίζετε ή αν έχετε κάνει κάποιες ενέργειες να το πάρετε αυτό, ή γιατί δεν το έχετε πάρει, αφού είναι από το Φλεβάρι, ενώ αρχίζει για την περική περίοδος και κοστίζει μόνο, από ό,τι λένε οι άνθρωποι, 2.000 ευρώ χοντρικά, όσο είναι και η εκδήλωση που θα κοστίσει για τα μουσικά σύνολα που έχετε προγραμματίσει εδώ μέσα. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής. Όσον αφορά την έκθεση πεπραγμένων του διαχειριστικού απολογισμού του κοινωνικού παντοπολίου για το έτος 2015, με αδά, όποτε θέλετε να σας το δώσω. Μπήκα μέσα στο site του Δήμου, μπήκα καταρχήν στη διάβια, βρήκα την απόφαση και ότι είναι ομόφωνη η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Γράφει ότι αφού συντάχθηκε η παρούσα, το σώμα της έκθεσης έπρεπε να είναι στο διαδίκτυο. Δεν είναι. Δεν είναι. Ο απολογισμός είναι μόνο η απόφαση. Δεν είναι η έκθεση πεπραγμένων στη διάβια και δεν είναι ούτε στο site του Δήμου. Στο site του Δήμου η απόφαση. Όχι, το γράφει ξεκάθαρα ότι είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης είναι και ο συνημμένος πίνακας. Ο οποίος ο πίνακας είναι. Όχι, εντάξει, εγώ απλώς θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν το έχετε πάρει, αν έχετε ιδέα ότι αυτό γίνεται και γιατί δεν έχει εδώ και δύο μήνες στο site του Δήμου, στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής έχουν σταματήσει το νούμερο 51 που είναι του Μαρτίου. Ενώ αυτές οι αποφάσεις είναι του Απριλίου και τώρα έχουμε Μάιο, φτάνουμε προς Ιούνιο. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Νιφαντή. Επέτε. Μετά κύριε, θα σώσω και θα σου το λόγο. Βεβαίως. Είναι να προηγηθεί η κυρία Φασούλη. Κυρία Φασούλη, πάρτε το μικρόφωνο. Να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Οι παλιοί εθελοντές που είχαν ένα σπιτάκι έξω από το κημητήριο και οι οποίοι διαλύθηκαν και έγινε μετά η δαπαχώ. Αυτοί όμως ανοίγουν τις Κυριακές, τους βλέπω, μαζεύονται. Τους είχα κόψει το ρεύμα, τους είχα κόψει το νερό, τους είχα κόψει το τηλέφωνο. Τώρα ξαφνικά, η ομάδα Δέλτα η παλιά. Τώρα βλέπω ξαφνικά και εμφανίζονται. Συνυπάρχουν με τους δικούς μας, τι γίνεται, έχουν συνεργασία, είναι ανεξάρτητοι, τι κάνουν. Στο κύριε Βασούλη, κυρία πολύ καλά. Ξεκινάω από το μεγάλο πάρκο. Επειδή το περπατάω κάθε μέρα, είδα ότι έχετε προχωρήσει και πολύ χάρηκα στο κόψιμο των χόρτων. Εκείνο από το οποίο πάσχει το μεγάλο πάρκο είναι η καθαριότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια στο χώρο, ιδιαίτερα που περπατάνε, που υπάρχει σαν στίβος, ας πούμε, ένας πρόχειρος στίβος. Πολλά σκουπίδια και όχι μόνο εκεί. Υπάρχουν και στα, αν δείτε από κάτω που είναι τα φυτά και είναι πολλά πυκνά, υπάρχουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θεωρώ λοιπόν ότι στο πάρκο τουλάχιστον μια φορά στους δύο μήνες, στους τρεις μήνες, πότε μπορεί ο Δήμος, πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίζει. Είναι ένα πάρκο πάρα πολύ όμορφο,
και δεν μπορεί να έχει αυτή την εικόνα της... όχι εγκατάλειψη, δεν το έλεγα, αλλά δεν οφείλεται στο Δήμο το ότι εμείς είμαστε άχρηστοι και πετάμε τα σκουπίδια παντού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, πρέπει κάποιος να τα μαζέψει και αυτός είναι ο Δήμος. Και επίσης, όσο μπορείτε πιο συχνά να αλλάζετε να αλλάζονται στους κάδους οι σακούλες, γιατί πολλές φορές είναι γεμάτες και πέφτουν απ' έξω. Επίσης, για το μεγάλο πάρκο, δεν ξέρω ποιες είναι οι δυνατότητες του Δήμου, αλλά καλό θα ήταν είτε να κάνουμε από άλλους, ας πούμε, δηλαδή όχι από δικούς μας κυπουρούς, αν αναθέσουμε κάπου. Πρέπει το πάρκο αυτό λίγο να το προσέξουμε. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά ξερά μέρη. Έχει πολύ πυκνά, άγρια φυτά. Δηλαδή, είναι κρίμα να μην μπορούμε αυτό το πάρκο να το έχουμε έτσι όπως θα μπορούσε να είναι. Θα ήθελα κάτι να μου πείτε σε αυτό, τι δυνατότητες έχουμε. Επίσης, τώρα θα ήθελα να πω για το ΙΚΑ που είπε η κυρία πριν αντιδήμαρχος. Επειδή σε αυτό συμφώνησα και εγώ με την απόφαση των υπολείπων της Επιτροπής, για έναν μόνο λόγο, για το λόγο ότι δεν θα μπορούσε, σύμφωνα με ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ, δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι πολίτες μας να κάνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες σε κάποιον άλλο χώρο. Αλλιώς αυτό το κείμενο που ήρθε και το διαβάσαμε και το έχει γράψει, το έχει στείλει η προϊσταμένη του Υγειονομικού Τμήματος και η προϊσταμένη των ΚΑΠΗ, υπάρχουν σημεία στα οποία παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, γιατί αναφέρονται σε ανελκυστήρες που δημιουργούν συνέχεια προβλήματα. Όχι, όχι. Ναι, 21 Τρίτου, αλλά τώρα εγώ το πήρα στα χέρια μου, δεν το είχα. Αλλά αναφέρεται στο θέμα... Ναι, αναφέρεται στο θέμα της μεταφοράς του ΙΚΑ. Και μιλάει για ανελκυστήρες... Ναι, ωραία. Ναι, νόμιζα ότι επειδή μίλησα για το ΙΚΑ, ότι ήταν κατανοητό. Αυτό το κείμενο είναι. Μίλησαν λοιπόν για δυσκολίες των ανελκυστήρες, για ηλεκτροκίνητη πόρτα που συνέχεια μπλοκάρει, για τη φύλαξη του κτηρίου, για χίλια δύο τα οποία. Είναι πράγματα που δεν αφορούν μόνο, δεν θα αφορούσαν μόνο το θέμα αυτό του κτηρίου, αν θα ερχόντουσαν από το ΙΚΑ κάποιοι, αλλά αφορούν και τους συνυπάρχοντες επισκέπτες και υπαλλήλους του Δήμου. Άρα λοιπόν, να πω την αλήθεια ότι με ενόχλησε λιγάκι ότι ήταν λόγοι αυτοί, ας πούμε, το τηλεφωνικό κέντρο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί, λες και αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε, δεν μπορούσε να τα φτιάξει το ΙΚΑ. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτά τα στοιχεία που φέρανε σαν στοιχεία αποτροπής του αιτήματος του ΙΚΑ, για μένα δεν ήταν σωστά. Ή αν ισχύουν στο βαθμό που το λένε, πρέπει όλα αυτά να φτιαχτούν. Δεν μπορεί να έχουμε εκεί ένα ασανσέρ το οποίο να κλείνει ο κόσμος μέσα, όπως λένε. Αυτό ήθελα να πω σαν παρατήρηση και να ξεκαθαρίσω τη θέση μου σε σχέση με τη δικιά μου την απόφαση να μην πάει το ΙΚΑ εκεί, που δεν αφορούσε αυτά τα στοιχεία που μας είχαν δώσει. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ένα φυλάδιο που δεν το είδα εγώ, μου το είπαν, σε μια τράπεζα εδώ του Παπάγου, που αναφέρεται σε κάποια ΜΚΟ πολιτεία, κάπως έτσι λέγεται. ΜΚΟ πολιτεία. Η οποία, όπου λέει ότι θα πάνε στα σχολεία του Παπάγου, θα δώσουν κομπόστ και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ένα τετράφυλλο ηλουστρασιών και πολύ ωραίο. Ότι στα σχολεία εδώ θα επισκεφθούν τα σχολεία, θα δώσουν και τα λοιπά. Λέω, αν κανείς ξέρει, τι είναι αυτό. Αυτή η ΜΚΟ, ποια είναι, αν ξέρει κανείς. Δεν ξέρει. Ναι. Και το τελευταίο, επειδή άκουσα στη τηλεόραση για κάποιους, δεν θυμάμαι ποιοι δήμοι, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν τρόπο να κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, σε εθελοντική βάση, όπως κάνουμε και με τα πολυατρία, υπήρξαν, άκουσα εκεί, φοροτεχνικοί, λογιστές, οι οποίοι προσφέραν υπηρεσίες στο Δήμο, δημότες δηλαδή, με αυτή την ειδικότητα, και αυτό το διάστημα των δύο μηνών, όσο θα χρειαστεί να γίνουν οι δηλώσεις, θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους, οι οποίοι δεν έχουν κομπιούτερ, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις. Ίσως να μπορούσαμε και εμείς αυτή τη δράση να την κάνουμε, αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το διάστημα. Δεν είναι ένα μόνιμο. Είναι, ας πούμε, για ένα μήνα όσοι μπορούν να βοηθήσουν. Τα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία πολύ καλά. Να περάσουμε στους δημοτικούς συμβούλους. Είναι ο κύριος αντιπρόεδρος, κύριος Κουτάκης, προηγείται. Κύριε Κουτάκη. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα, γιατί από τη θέση της αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να γκρινιάζουμε, είναι να λέμε και συγχαρητήρια και να χαιρετίζουμε τις καλές ενέργειες. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου λοιπόν
και την επιτυχία μας όσον αφορά τα όργανα κτλ. Και, και τον κύριο Κεχρή και τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο. Χαιρετίζω και για την άσκηση, την επιτυχία της άσκησης που έγινε σήμερα στον ημιτό μας με συμμετοχή της Δαπαχώ. Για να έρθουμε τώρα και στην Κρίνια, είχα ρωτήσει κάποια στιγμή τον Πρόεδρο, τη Δημοτική Αρχή, όσον αφορά τα πεζοδρόμια, ότι γινόντουσαν κάποια έργα πεζοδρόμησης και πολύ καλά γινόντουσαν στην Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. Μου είχαν απαντήσει ότι τελειώνοντας από εδώ, ο εργολάβος θα πάει στο Παπάγου να τελειώσει και ορισμένα κομμάτια που ήταν εκεί. Πράγμα το οποίο δεν το έχω δει και έχουν περάσει και τρεις μήνες. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση πάνω σε αυτό. Γιατί εκκρεμεί εδώ και τρεις μήνες. Ένα δεύτερο θέμα που είναι, όσον αφορά το εργοτάξιο του Παπάγου. Το εργοτάξιο του Παπάγου, αυτό ισχύει, μια διευκρινιστική ζητώ, όσον αφορά τις παράγκες ή για το πέτρινο. Υπάρχει το πέτρινο και υπάρχει και το... τις παράγκες. Μήπως λοιπόν ορίμασε η σκέψη να μεταφερθούν και να πάνε πάνω στην αλφαμπετό και να γλιτώσουμε κάθε τρεις και λίγο... Όχι, λέω, μήπως προλάβουμε το πρόστιμο, δείξουμε μια καλή θέληση, πάρουμε μια αναβολή και μπορέσουμε με αυτά τα λεφτά να τα επενδύσουμε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αναφέρομαι σε άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Μήπως προκειμένου να πληρώσουμε κοντά 300.000 ευρώ που μας ζητάνε, μας συμφέρει να επενδύσουμε αυτά τα λεφτά στην Αττική, στο αλφαμπετό και να γλιτώσουμε και να δείξουμε και ένα καλό πρόσωπο και να τελειώσουμε με την ιστορία μια διαπαντός. Και τα γραφεία που θα είναι. Πάρα. Όχι, τα γραφεία στο Πέτρινο. Στο Πέτρινο. Ένα τρίτο που θα ήθελα να παρακαλέσω τη Δημοτική Αρχή, επειδή ακούω καθημερινή γκρίνια και δεν ευθύνεται ήδη ο Δήμος μας, ευθύνεται ο ΑΣΑ όσον αφορά τα δρομολόγια. Στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μέρος του οποίου ήμουν και εγώ, μας είχε υποσχεθεί ότι ανά τακτά συγκεκριμένα διαστήματα θα υπάρχουν λεωφορεία. Πράγμα το οποίο αναθετήθη, δεν το στήριξαν ποτέ και θα ήθελα λοιπόν, αν μπορούσε και η Δημοτική Αρχή, να παρέμβει, να ζητήσει να εφαρμοστεί η συμφωνία που είχαμε πει. Να σας θυμίσω, η συμφωνία ήταν να γίνει περιφερειακά μέσα στις τοπικές κοινότητες το λεωφορείο και να συνδέεται με τη Μεσογείο για να έχουμε, λέει, καλύτερη εξυπηρέτηση. Και μας είχαν πει ότι ανά μισή ώρα θα έχει λεωφορείο. Όχι ανά μισή ώρα, ούτε ανά μια μισή ώρα δεν έχει τώρα. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να παρέμβουμε. Ένα άλλο που θα ήθελα πάλι να πω, επειδή υπάρχει και άλλο παράνομο. Και προς τιμή του πατέρα της κυρίας Βεντουζά, του τότε αντιδημάρχου, το ξέρετε τον πατέρα σας, προς τιμή του είχε δωρήσει στο Δήμο ένα λιώμενο, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο τέρμα των λεωφορείων Παπάγου. Αυτό όμως σήμερα όπως έχει γίνει είναι μια ισχύμια, είναι ένα παράνομο εντός εισαγωγικών, το οποίο δεν χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται παλιά σαν σταθμαρχείο, τώρα δεν υπάρχει χρήση γι' αυτό. Μήπως λοιπόν αυτό θα μπορούσε να μεταφερθεί, να ανοίξει και η πλατεία, επειδή το ζητάει και η Δαπαχώ, το ζητάνε και οι πρόσκοποι, υπάρχουν χώροι που μπορούν να αξιοποιηθεί ένα τέτοιο, μια προκάτ κατασκευή. Θα ήθελα λοιπόν να το δείτε και αυτό, μήπως μπορεί να μεταφερθεί από εκεί και να πάει να βρει τη χρήση του τελικά, γιατί τελικά μόνο πρεζόνια μπορώ να πω μπαίνουν. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. Ναι, ακόμη έχουμε. Είναι ο κυρία Γεωργακοπούλου. Όχι, κυρία Γεωργακοπούλου, θα κλείσουμε με τον κύριο Στάπα. Είναι η κυρία Γεωργακοπούλου, κλείνουμε με τον κύριο Στάπα. Κυρία Γεωργακοπούλου. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, μια ενημέρωση να μας κάνετε, Δήμαρχε, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα των ψεκασμών. Βέβαια, ηθήκτηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κύριο Ανιφαντή, νομίζω. Όχι, υπάρχουν διαμαρτυρίες από κατοίκους, ειδικά στο ρέμα του Παπάγου. Ότι δεν μπορούν να βγουν στον μπαλκόνι τους, δεν μπορούν να βγουν στον κήπο τους. Δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί σχετικά. Αν υπάρχει, θα με ενημερώσετε. Ένα δεύτερο, για τα σανσέρ που λέγαμε στο κτίριο της Αγαμέμνονος. Το ένα από τα δύο σανσέρ έχει μια τεράστια επιγραφή και γράφει βλάβη. Το άλλο δε, το παίρνεις και κλείνεσαι μέσα μία στις 10 φορές. Είμαι παθούσα. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα των ασανσέρ, γιατί είναι υπηρεσίες που στεγάζονται, δημότες, βιβλιοθήκη, διάφορες δραστηριότητες.
Και να μεταφέρω επίσης και ένα αίτημα πάλι πολιτών, κατά πόσο θα μπορούσε φυσικά από την επόμενη χρονιά να προβλεφτεί ένας τρόπος μεταφοράς των φοιτητών του Χολαργού που πάνε στην Πανεπιστημίου Πόλη. Ένα λεωφοριάκι, κάτι έστω μια φορά την ημέρα, ένα δρομολόγιο την ημέρα, να διευκολύνει τη μεταφορά των φοιτητών. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Γεωργοπούλου και να κλείσουμε με τον κύριο Στάπα. Κύριε Στάπα. Θα ήθελα να μάθω αν εγκρίθηκε και ισχύει ο κανονισμός πρασίνου απορριμμάτων και λοιπά, τον οποίο ψηφίσαμε και θα πήγαινε στην περιφέρεια. Επίσης, ακόμα δεν έχει οριστεί χώρος γραφείου για τις παρατάξεις του Δήμου, όπως μας είχατε υποσχεθεί εδώ και μήνες. Και το τρίτο θέμα είναι κάποια ενημέρωση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Σας έχω στείλει ένα κείμενο το οποίο τα έχει πολύ συγκεκριμένα για να είναι ξεκάθαρα τα ερωτήματα και θα τα πω και τώρα συνοπτικά. Θα ήθελα να μάθω πόσες και ποιες ομάδες εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο διαγωνισμό για την ανάληψη αυτής της υπηρεσίας, τι προσφορές και εκτόσεις έδωσε κάθε μία σε σχέση με την προϋπολογισμένη αμοιβή. Σε ποιους έχει ανατεθεί αυτή η υπηρεσία και τι αμοιβή και έκπτωση έχουν δώσει και αν υπήρξε κάποιο κριτήριο πέρα από το οικονομικό που τους αναθέσαμε την εργασία. Πότε εκτιμάτε θα παραδοθεί η πρώτη φάση αυτού του έργου και αν στα παραδοτέα της πρώτης φάσης των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου προβλέπεται η αξιολόγηση των κυριότερων προβλημάτων που εγώ θεωρώ ότι είναι πρώτο κατάσταση πεζοδρομίων και εμποδίων μετακίνησης πεζών που έχουμε προβλήματα, δυσκολίες διάβασης κλπ. Το δεύτερο είναι τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και των Δήμων, το τρίτο τα ποδήλατα και το τέταρτο μετακίνηση και στάθμη ψυγείο ταχύ και άλλων οχημάτων. Αν στα παραδοτέα της μελέτης και στις δύο φάσεις προβλέπεται κάποιος κατάλογος έργων και δράσεων, τα οποία θα είναι αξιολογημένα και ιεραρχημένα ως προς κόστος, προτεραιότητα που πρέπει να τα κάνουμε, δυνατότητες χρηματοδότησης και εναλλακτικές επιλογές αν τύχει και έχουμε προβλήματα σε υλοποίηση κάποιες από αυτές τις δράσεις. Επίσης, πληροφορηθήκαμε από την κυρία Βασάλου ότι το κείμενο που είχα καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμο αμέσως μετά το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσαμε αυτό το έργο για προτάσεις βελτίωσης του περιεχομένου δηλαδή των υπηρεσιών αυτού του Συμβούλου δεν έχει παραδοθεί στο Σύμβουλο. Και αναρωτιέμαι αν αυτές οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από εσάς ή από κάποιες υπηρεσίες του Δήμου και δεν κρίθηκαν χρήσιμες για τον σκοπό αυτών των υπηρεσιών ή μήπως έχουν τελικά δοθεί στο Σύμβουλο για να τις αξιολογήσει αυτός. Επίσης, ένα θέμα είναι τι έχει γίνει με την ενιαία κυκλοφοριακή μελέτη για την περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους Μεσογείων, Καντεχάκη και Περιφερειακή Ημιτού. Αυτή η μελέτη προβλέπεται από τους περιβαλλοντικούς όρους της Περιφερειακής Ημιτού, είναι ΦΕΚ του 1995, και θα ήθελα να μάθω αν έχει γίνει κάτι σε σχέση με αυτό και αν έχει ληφθεί αυτή η υπόψη, αυτή η μελέτη από το Σύμβουλο. Και αν έχει υπάρξει αξιολόγηση κάποιων οδών τα οποία έχω θεωρήσει κατά περιόδους σημαντικά, όπως η λεωφόρος Μεσογείων ως προς τα πεζοδρόμια για τις κάθετες διαβάσεις, η οδός Αναστάσεως σε κάποια σημεία μεταξύ 25 Μαρτίου έως Μεσογείων και Εθνικής Αμήνησης Ανατολής, ο οδός Αρανταπόρου και Ημιτού και Ξανθίπου, η οδός Ναβαρίνου, άσχετα αν δεν ανήκει απολύτως στην αρμοδιότητα του Δήμου, κυρίως η στροφή προς την Αγία Παρασκευή. Αν θα γίνει κάτι για τη διάβαση πεζών προς ζωγράφους στη Σταύρωση Πίνδου και Κανελοπούλου και αν υπάρχουν κάποια αναφορές και αιτήματα δημοτών τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο Σύμβουλος. Και επίσης, αν έχουν υποδεχθεί στο Σύμβουλο ή αυτός έχει ήδη καταλήξει στις 10 επιλεγμένες θέσεις για τις οποίες θα προχωρήσει σε σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και ποιες είναι αυτές τις θέσεις, αν έχει προχωρήσει κάπως αυτή η ιστορία. Ευχαριστούμε τον κύριο Στάπα. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μέρη της διατάξεως συζήτησης με τον Δήμαρχο. Έχουμε και ένα θέμα αυτό σήμερα. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Κεχρή.
Άλυμος, Χαλκίδα, Αλεξανδρούπολη, κύριε Κεχρή. Μπορείτε να ψάξετε αυτούς τους τρεις δήμους να δείτε με τι τιμές έχουν προμηθευτεί τα αντίστοιχα όργανα γυμναστικής. Δεύτερον, θα αναγκαστώ να διαβάσω την επιστολή της εταιρείας, γιατί ο κύριος Κεχρή συνεχίσει να αφήνει εχμές εναντίον της Δημοτικής Αρχής, κάτι το οποίο ξέρει ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και είναι ο ίδιος ο οποίος βγαίνει έξω και προσπαθεί και πιάνει κόσμο και λέει «Α, κοίταξε, τα αγοράσαμε πανάκριβα και κάποιοι οικονομήσανε». Λοιπόν, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, με την παρούσα επιστολή και κατόπιν αιτήματός σας για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το κόστος προμήθειας και εγκατάσταση των υπαίθριων γυμναστηρίων που σας παραδώσαμε, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθη. Η εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας μας διαμορφώνεται ανάλογα με τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θέτει ο κάθε φορέας πελάτης, την ενδεχόμενη προηγούμενη συνεργασία μας με τον εκάστοτε φορέα και πελάτη. Στην κουβέντα που είχα μαζί τους, μου αναφέραν ότι κάποιοι από τους δήμους που έφερε ως παράδειγμα, για παράδειγμα η Ηλιούπολη που έφερε για παράδειγμα ο κύριος Κεχρής, που πήραν ένα, δεν είπατε για ένα όργανο, πιο παλιά είχαν προμηθευτεί πάρα πολλά όργανα με πολύ πιο ακριβά και τους πήγανε στο όριο της απευθείας ανάθεσης. Για το θέμα της Πάτρας, που όντως υπήρχε μία διαφορά, μου είπαν ότι είναι ένας τεράστιος δήμος σε μία περιοχή που δεν έχουν καμία παρουσία και αποφασίσανε να μπουν σε αυτή την αγορά. Συνεχίζω λοιπόν. Το χρόνο της υποβληθής σας προσφοράς, το απόθεμα των ειδών που βρίσκονται στις αποθήκες μας. Δεύτερον, επειδή το σύνολο σχεδόν των ειδών που προσφέρουμε στην ελληνική αγορά είναι ήδη εισαγωγής, σας γνωρίζουμε ότι το κόστος εμπορίας μετά την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων και τους περιοριστικούς όρους που διέπουν τις εισαγωγές επηρεάστηκε σημαντικά και συνεχίζει να επηρεάζεται τόσο από τις απαιτούμενες για την εισαγωγή διαδικασίες, όσο όμως και από την αξιολόγηση εν γέννη της ελληνικής οικονομίας και της αξιοπιστίας της χώρας. Όπως λοιπόν και εσείς καταλαβαίνετε, η ευελιξία μας όσον αφορά στις προσφορές που κάθε φορά υποβάλλουμε επηρεάζεται από ένα πλέγμα πολυπίκυλων παραγόντων. Από τη στιγμή μάλιστα που ακολουθούνται διαγωνιστικές διαδικασίες, κύριο μέλημά μας είναι η υποβολή ρεαλιστικής και αξιόπιστης προσφοράς, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη μας, εντός του πλαισίου των επιχειρηματικών αποφάσεων της εταιρείας μας. Επ' ευκαιρίας της παρούσης επιστολής και στο πλαίσιο της καλής μας συνεργασίας και της προώθησης νέων προϊόντων από την εταιρεία μας, θα θέλαμε να εντυπώσουμε και γράφος την πρόθεση της εταιρείας μας να εγκαταστήσουμε με ιδία έξοδα στο Δήμο σας ένα ολοκληρωμένο σταθμό εκγύμνασης τύπου CrossFit, τον πρώτο σταθμό CrossFit που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας προωθεί στην ελληνική αγορά τον τελευταίο μήνα έναν ολοκληρωμένο σταθμό εκγύμνασης τύπου CrossFit, ο οποίος δίνει σε άτομα που γυμνάζονται πιο εντατικά έως και επαγγελματικά τη δυνατότητα να εξασκούνται δωρεάν. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεργασίας μας και της προώθησης του συγκεκριμένου οργάνου στην ελληνική αγορά, προτείνουμε και δεδομένου ότι κατά τις επισκέψεις μας στο γήπεδο Στίβου παραπλεύρου στο κλειστό γυμναστήριο Παπάγου διαπιστώσαμε μεγάλη προσέλευση αθλητών και αθλητριών, προτείνουμε την τοποθέτηση αυτού του νέου οργάνου στον προαναφερθέντο χώρο με έξοδα της εταιρείας μας. Αναμένουμε ενημέρωση από πλευρά σας σχετικά με την αποδοχή της πρότασής μας ή όχι. Επίσης, να προσθέσω κάτι το οποίο το ξέχασα και έπρεπε να το έχουμε αναφέρει από την πρώτη κουβέντα που έγινε. Σας ανέφερα βεβαίως ότι υπάρχει και μία δωρεά να βάλουν έναν πλαστικό τάπητα στο λόφο τσακού. Αυτό το οποίο έχω ξεχάσει, κύριε Κεχρή, να σας πω είναι ότι ο δικός μας διαγωνισμός έχει κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους διαγωνισμούς που βρήκατε. Γιατί δυστυχώς εμείς έχουμε μία τεχνική υπηρεσία που έχει άποψη. Έχει άποψη, να ξέρετε. Λοιπόν, και η άποψή της ήταν ότι έπρεπε στον διαγωνισμό τον οποίο κάναμε να ζητάμε ISO για τα όργανα, να ζητάμε ISO εγκατάστασης. Να ζητάμε ISO για τα χρώματα, πράγματα τα οποία δεν τα ζητάνε άλλοι διαγωνισμοί. Και ψάξτε να βρείτε αν τα ζητάνε. Λοιπόν, όλα αυτά τα χαρτιά τα οποία ζητήσαμε παραπάνω και ουσιαστικά θεωρήσαμε ότι τα όργανα γυμναστικής πρέπει να συμβαδίζουν τα όργανα παιδικής χαράς, να το πω, και πρέπει να ζητάμε τέτοια χαρτιά, σίγουρα ανεβάσανε και αυτά το κόστος, να ξέρετε. Δεύτερη ερώτηση του κυρίου Κεχρή αφορά το περιβόητο ταξίδι στη Χαλκιδική. Ειλικρινά λυπάμαι που ψάχνετε ευκαιρίες. Και επειδή ο κύριος Τίγκας ασχολήθηκε με το θέμα και πήγε και παρακάλεσε την αποκεντρωμένη και βρήκε ένα γνωστό για να του κάνει τη δουλειά που θέλει, έτσι, συνεχίζετε εσείς και παίρνετε ένα δημοσίευμα από μια τοπική εφημερίδα και συνεχίζετε αυτό το θέμα. Ενώ γνωρίζετε ότι ως δήμαρχος δεν έχω οδηγό, ενώ δικαιούμαι να έχω οδηγό. Το ξέρετε αυτό. Σπάνια χρησιμοποιώ έναν άνθρωπο από την καθαριότητα όποτε χρειάζεται να πάω σε κάποιο υπουργείο κάτω. Όποτε χρειάζεται να πάω σε κάποιο ραντεβού που έχει πρόβλημα παρκαρίσματος και τις περισσότερες φορές οδηγώ ο ίδιος το δημαρχιακό αυτοκίνητο το οποίο υπάρχει στο Δήμο. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το θέμα το οποίο το δημιουργείται.
Δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που κάναμε μία αίτηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση και μας ήρθε μία απάντηση και μας είπε βεβαίως ότι εγκρίνουμε να το οδηγήσει ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. Δεν πήραμε ένα φίλο μας, δεν πήραμε έναν άσχετο, τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής πήραμε στο συνέδριο. Και είπαμε βεβαίως, μας είπε να οδηγήσει. Μετά ψάξανε και βρήκαν ότι δεν μπορεί, λέει, άμα δεν είναι αιρετός. Μα ουσιαστικά και πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής είναι. Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο του έχει δώσει την ανάθεση να προεδρεύει μια επιτροπή η οποία διαχειρίζεται πάρα πολλά χρήματα. Η οποία παίρνει πολύ σημαντικές αποφάσεις για τα παιδιά μας. Και δεν του δίνει το δικαίωμα να οδηγεί ένα αυτοκίνητο όταν θα συνοδεύεται και με άλλα άτομα. Δεν το κατανοώ ειλικρινά την απάντηση και δεν το ψάχνω παραπάνω να σας πω την αλήθεια. Αλλά όταν εμείς πήγαμε το ταξίδι, είχαμε στα χέρια μας απάντηση που μας είχε εγκρίνει. Αν δεν μας είχαν εγκρίνει, δεν θα πηγαίναμε. Είναι απλό το θέμα. Θα παίρναμε έναν άλλο οδηγό, θα κάναμε κάτι άλλο. Θα νοικιάζαμε ένα αυτοκίνητο ενδεχομένως. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το μείζον θέμα. Δηλαδή, ειλικρινά, μετά από 2 χρόνια, τη συγκεκριμένη ημέρα που ήταν η πρώτη μέρα των εκλογών, εσείς θέτετε τέτοιο θέμα. Θέτετε θέμα, δηλαδή, ότι ο Δήμος στέλνει χαρτιά και προσπαθεί. Την επιστολή που υπογράψαμε την ετοίμασε ο κύριος Βασιλάκης από το γραφείο κίνησης. Σιγά μην κάθεται ο Δήμαρχος όλες τις επιστολές να λέει γράψτε αυτό, γράψτε εκείνο, γράψτε το άλλο. Μου έφερε μια επιστολή, του είπα να κάνουμε έτοιμα, μπορεί ο κύριος Πετράκης να οδηγήσει το αυτοκίνητο. Πήρε το χαρτί, τη φόρμα που έκανε για τους άλλους και έβαλε το όνομα του κύριου Πετράκη ως πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής, γιατί το αναφέρει στο έγγραφο ότι είναι πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής και το πέρασε αποκεντρωμένη. Μετά φαγώθηκε ο κύριος Τίγκας, έκανε, γύρισε τον κόσμο ανάποδα, δεν ξέρω ποιους γνωστούς βρήκε και προχώρησε την υπόθεση. Λοιπόν, είναι αστείο να συζητάμε για τέτοια πράγματα το 2016 και ειλικρινά. Και είναι αστείο να με κατηγορείτε εμένα που ενώ δικαιούμαι να έχω 35 πράγματα, δεν τα κάνω. Θέλετε να ψάξετε τα χιλιόμετρα του αυτοκίνητου. Τις περισσότερες φορές κυκλοφορώ με το προσωπικό μου αυτοκίνητο. Το ξέρουν οι περισσότεροι που με βλέπουν ότι είμαι με το προσωπικό μου αυτοκίνητο. Ούτε τις βενζίνες δεν παίρνω από εδώ πέρα που θα έπρεπε να παίρνουμε για το αυτοκίνητο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε μια άλλη νοοτροπία εσείς. Προχωράμε στον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. Κύριε Κουγιουμτζόπουλε, πιστεύω να μην σας έχει διαφύγει ότι ο κύριος Καραμέρος τις προάλλες έκανε μια συνεδρίαση και φώναξε όλους τους δημάρχους και τους εκπροσώπους των Δήμων του Βόρειου Τομέα για τη δημιουργία 2 κλάστερ για όλα αυτά τα οποία είπατε. Οπότε είναι πρόθεση της περιφέρειας. Έχει μάλιστα στείλει μία επιστολή με 8 κατηγορίες και έχει δει πού περίπου κειμενόμαστε να μαζευτούμε οι Δήμοι και να πούμε μας ενδιαφέρει το νούμερο 2, 3, 4 να κάνει ένα κλάστερ για τον ιατρικό τουρισμό. Να μαζευτούμε, μας ενδιαφέρει ένα κλάστερ για τις νεόφυτες επιχειρήσεις. Για την... δεν θα θυμάμαι να σας τα πω, είναι 8, αν θέλετε να σας το στείλω το χαρτί. Οπότε περιμένουμε την απάντηση του κυρίου Καραμέρο ακριβώς για να ενταχθούμε παρέα με άλλους δήμους. Δεν νομίζω ότι θα πάμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας αυτή τη στιγμή. Όπως κανένας δήμος από τους 8, από τους δήμους, συγγνώμη, του Βορείου Τομέα δεν έχει κάνει κάτι μόνος του. Θα μαζευτούμε για να έχουμε περιθώριο να πάρουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Βεβαίως είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Ούτε εγώ είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο θέμα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Η ανεργία καλπάζει. Προσωπικά δέχομαι πάρα πολλά ραντεβού στο γραφείο μου από ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά και ειλικρινά είναι από τα χειρότερα ραντεβού που μπορώ να κάνω γιατί δεν μπορώ να τους τοποθετήσω κάπου και τους το λέω. Δεν είμαι ένας δήμαρχος ο οποίος λέω παιδιά μην ανησυχείτε, σε 2 μήνες σας βολέψω. Φέρτε μου ένα παράδειγμα που έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Για το θέμα το πρώτο που έθεσε ο κύριος Ανιφαντής, το θέμα της Ζαπαχώ, δεν το καταλαβαίνω ή μάλλον δεν είμαι σίγουρος αν εσείς έχετε καταλάβει ακριβώς αυτό που ρωτήσατε. Δηλαδή, η ΔΑΠΑΧΟ αυτή τη στιγμή επικοινωνεί κανονικότατα στις συχνότητες τις οποίες υπάρχουν. Και σήμερα που έγινε η άσκηση, πώς πήρε και ειδοποιήθηκε να πάει στην άσκηση. Λειτουργεί κανονικότατα. Αυτό που ζητάνε είναι κάτι έξτρα. Κάτι παραπάνω. Κάτι καλύτερο. Δεν είναι ότι σήμερα δηλαδή η ΔΑΠΑΧΟ έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την πυροσβεστική. Δεν είμαι ο δικός να σας πω, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική προστασία σε ποιες συχνότητες μιλάνε. Ναι. Αλλά αυτό που έχουν ζητήσει κατά καιρούς είναι να μπει μια κεραία εκεί για κάτι παραπάνω. Έτσι ξέρω. Λοιπόν, και βεβαίως είναι αστείο το ποσό που συζητάτε. Αν μπορεί να γίνει μια τεχνική μελέτη από την τεχνική υπηρεσία ή αν έχουμε μια τεχνική προσφορά, τι είναι αυτό ακριβώς που ζητάνε και είναι στα 2 χιλιάρικα, άμεσα να δώσουμε εντολή, κύριε Τράκα, να λάβετε παρακαλώ πολύ εσείς, να το προχωρήσουμε.
Κάντε μου διακοπή, ορίστε. Συγγνώμη που λέω αυτό. Απλώς, επειδή έχω καταλάβει αφλώς, τι θέλω να σου πω. Είναι ο απολογισμός του 2015, δηλαδή ψηφίστηκε πριν δύο μήνες ομόφωνα από το ΠΑΠ. Και καλά ψηφίστηκε, καλώς γιατί οι άνθρωποι παρουσιάζουν και τη διάθεση. Μα το ζητάνε τρία χρόνια αυτό που λες. Ναι, απλώς λέει το εξής. Μα δεν είναι ότι το βγάζω εγώ από το κεφάλι μου. Εγώ διαβάζω με τον ΑΔΑ. Δηλαδή, εγώ δεν είπα ότι το βγάζω. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που η ΔΑΠΑΧΟ κληθεί από το επιχειρησιακό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας να επιχειρήσει στην ευρύτερη περιοχή του Ημιτού, στο 50% των πιθανών περιπτώσεων το επιχειρησιακό κέντρο της ομάδας δεν έχει την παραμικρή δυνατότητα ραδιοεπικοινωνίας. Προκειμένου να καθοδηγήσει τους εθελοντές που επιχειρούν πλήρως αποκομμένοι και τελειώνω από την εξελισσόμενη πορεία της κατάστασης, πράγμα που αποτελεί κίνδυνο θάνατο για την ασφάλειά τους. Δεν το γράφω εγώ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Στογιάννη, μας πει. Δηλαδή, δεν το λέω εγώ. Έχω την εντύπωση ότι μιλάει για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, μάλλον που δεν πιάνει κάποιος ασύρματος. Όχι, με συγχωρείτε, έτσι όπως το είπατε, φάνηκε ότι δεν έχει επικοινωνία με ΔΑΠΑΧΟ. Και λέω ότι ΔΑΠΑΧΟ σήμερα το πήγε. Εγώ διάβασα από μέσα, δεν είναι. Να σα διευκολύνω. Εντάξει. Δι αυτό είχε τεθεί και επί ημερών που ήμουν αντιδήμαρχος. Όταν γίνεται κάποια παρέμβαση τη ΔΑΠΑΧΟ στα Σπάτα που είναι πίσω τον Ημιτό, εκεί πλέον η συγκρότητα την οποία χρησιμοποιεί η ομάδα ΔΑΠΑΧΟ δεν έχει σήμα. Ζητάνε λοιπόν έναν αναμεταδότη, ο οποίος να μπει στις κεραίες επάνω του Ημιτού, να μπορεί να πιάνει και πίσω από τον Ημιτό. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι. Αυτό είναι για επιχειρήσεις εκτός των ορίων του Δήμου. Συνεχίστε, Δήμαρχε, όχι η διαλογή. Λοιπόν, το είπαμε λοιπόν. Είναι για κάποιες, όπως λέει ο κύριος Τετράκας, μέσα στο επικοινωνήσουμε με τον κύριο Στογιάννη. Είμαστε σε επικοινωνία και προσπαθούμε να το ρυθμίσουμε με τη ΔΑΠΑΧΟ. Θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Στογιάννη για να καταλάβω ακριβώς τι εξηγεί. Πάντως είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι ειδικό, κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο κάνουν σήμερα. Συνεχίζω για το θέμα του απολογισμού. Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ανεβαίνουν στη διάδεια. Τώρα, αν δεν ανέβει και ένα συνημμένο σχέδιο, μπορεί να γίνει μια ορθή επανάληψη και να ανέβει. Πάντως, το συνημμένο σχέδιο είχε σταλθεί σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν είστε εσύ μέλος, αλλά μπορεί να σας το διαβεβαιώσει κάποιο μέλος από τη μειοψηφία και θα παρακαλέσω αύριο πρωί πρώτον να σταλθεί στον κύριο Ανιφαντή που το ζητάει και δεύτερον να κοιτάξετε να γίνει μια ορθή επανάληψη και να ανέβει στην Οικονομική Επιτροπή. Για το θέμα των αποφάσεων που λέτε στο θέμα του site, θα σας πω ότι δυστυχώς είχαμε μια υπάλληλο που έκανε αποκλειστικά σχεδόν το να ανεβάζει όλες τις αποφάσεις στα site, η οποία έμεινε έγκυος. Όχι, μάλλον γέννησε κιόλας η κοπλάλα. Έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει μια καθυστέρηση. Σίγουρα δεν είναι καλό, αλλά νομίζω μπροστά στα 35.000 βήματα που έχουμε κάνει στο site του Δήμου μας, γιατί εγώ ξέρετε τι θέλω. Μπείτε σε άλλα site Δήμων, δείτε τι υπάρχει μέσα στα site των άλλων Δήμων και δείτε και το δικό μας. Και αν βρείτε ένα site που έχει πιο πολλά πράγματα από τα δικά μας μέσα, που έχουμε τα οικονομικά στοιχεία, όλο τον προϋπολογισμό μέχρι τον τελευταίο μήνα, που έχουμε τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, που έχουμε αποφάσεις ποιότητας, αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχει μια καθυστέρηση όμως. Έχετε δίκιο και θα κοιτάξουμε να το τακτοποιήσουμε. Για την κυρία Φασούλη, για το θέμα που έθεσε για την ομάδα Δέλτα στο κημητήριο. Όταν ανέλαβα, κυρία Φασούλη, δέχτηκα ένα αίτημα το οποίο μου ζητάγανε να τους ξαναδώσω ρεύμα. Και βεβαίως τους ξαναέδωσα ρεύμα. Γιατί εγώ το να έχω άλλη μια βοήθεια στο βουνό από κάποιους ανθρώπους, το θεωρώ, παρόλο που οι δικοί μας δεν τους πολύ θέλανε να σας πω, παρόλο που οι εθελοντές οι δικοί μας δεν τους πολύ θέλανε αυτή την ομάδα, εγώ θεωρώ ότι έχω άλλη μια ομάδα στο βουνό να βοηθάει, να επιτηρεί, να κάνει επέμβαση. Και είναι αρκετοί άνθρωποι που είναι χολαριώτες και παπαγιώτες από εκεί μέσα από αυτή την ομάδα. Έτσι. Τουλάχιστον εγώ, δηλαδή, ένας που ήρθε, τον ξέρω, είναι χολαριώτης. Έτσι. Δεν είναι. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, από δεν νομίζω ότι. Από τον ασπρόφυγο και από πού δεν ξέρω. Εντάξει, και καλά, και στην Αφρό μπορεί να μας πετάξαν έξω το. Κύριε Δήμαρχε, να προσθέσω κάτι σε αυτό. Δεν είναι έτσι, Δήμαρχε. Κυρία Φασούλη. Μας πετάξαν έξω και αλλάξαν τις κυριαρχές. Κυρία Φασούλη, πάντως. Κυρία Φασούλη, δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι κάθε βοήθεια είναι θεμητή για το. Υπάρχει συνεργασία. Όχι, όχι. Πλέον συμμετέχουν. Και σε συνεκδήλωση πέρσι που εκδηλώθηκε η φωτιά στην Ηλιούπολη, συμμετείχαν μαζί, από κοινού πήγανε στην Ηλιούπολη και πλέον σε διάφορες εκπαιδεύσεις συμμετέχουν από κοινού και κάνουν εκπαιδεύσεις. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω με την κυρία Πολυκαλά. Η κυρία Πολυκαλά έθεσε ένα μεγάλο ζήτημα, το θέμα του μεγάλου πάρκου, το θέμα ενός χώρου 80 στρεμάτων που έχουμε, το οποίο σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι για την κατάστασή του σήμερα, έτσι.
σίγουρα δεν είναι ιδανική η κατάστασή του, αλλά ειλικρινά με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε και με το προσωπικό το οποίο έχουμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Τσικρικών αυτή τη στιγμή και να σας πει πόσες φορές τσακώνομαι και πόσες φορές παίρνω τηλέφωνο και λέω. Γιατί μένω και κοντά και το επισκέφτομαι πολύ συχνά με τον γιο μου πλέον. Λοιπόν, ειλικρινά, αλλά κάπου πρέπει να μάθουν λίγο και η νεολαία και ο κόσμος, όπως είπατε κι εσείς, ότι ρε παιδιά, είμαστε σε ένα πάρκο. Δεν τα πετάμε όλα κάτω. Λοιπόν, αλλά να συνεχίσω και για το πάρκο. Περιμένουμε ένα διαγωνισμό για τον φωτισμό, ο οποίος κατέληξε, υπογράψαμε τη σύμβαση, ξεκίνησε ο εργολάβος, μπήκε σήμερα μέσα για να βάλει φως. Από τον Ιούνιο ξεκινάει για 4 μήνες ένα security, ο οποίος θα περιπολεί το βράδυ εντός του πάρκου και νομίζω ότι αυτό θα βελτιώσει την εικόνα των καταστροφών και των βανδαλισμών των οποίων έχουμε σήμερα. Επίσης, περιμένω από την τεχνική υπηρεσία, είναι εδώ η κυρία Βασάλου, μπορεί να στο διαβεβαιώσει, να μου ετοιμάσουν μία τεχνική προσφορά για ένα έργο που έχουμε στον προϋπολογισμό περίπου 150.000, αν θυμάμαι καλά, για να ανανεώσουμε παγκάκια, να ανανεώσουμε κάποια πλακάτια που είναι σπασμένα, να σβήσουμε κάποια γκράφιτι, να αλλάξουμε κάποιες πινακίδες που είναι κατεστραμμένες, γενικώς να ομορφύνουμε λίγο το πάρκο, το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν έχουν πέσει χρήματα. Αλλά δεν θα σταματήσουμε εκεί. Κάναμε ένα τοπογραφικό, ακριβώς για να μπορέσουμε, όπως θυμάστε, η ιδέα μας είναι να αναπτύξουμε το πάρκο. Η ιδέα μας είναι ότι τα φυτά και η πανίδα που βρίσκεται μέσα στο πάρκο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, πρέπει να βάλουμε, να εντάξουμε ένα βοτανικό κήπο μέσα, να βάλουμε καινούργια λουλούδια, να βάλουμε, να το μορφύνουμε, να δώσουμε λίγο χρώμα, να κάνουμε κάποιες ήπιες κατασκευές μέσα που μπορούν να γίνουν. Όλα αυτά όμως χρειάζονται μια πολύ σοβαρή μελέτη, η οποία πρέπει να γίνει. Γι' αυτό προχωρήσαμε στην πυροσβεστική, αν θέλετε τώρα, παρέμβασή μας με τον 150.000. Αλλά δυστυχώς εκεί ήμασταν άτυχοι. Την είχε έτοιμη ο υπάλληλος, ο κύριος Άνθης, και ο υπολογιστής του καταστράφηκε. Και ξεκινάει πάλι από την αρχή. Με ενημέρωση βεβαίως ότι εντός του μήνα θα την έχει ολοκληρώσει. Μέχρι τέλος του μήνα, μου είπε. Λοιπόν, μέχρι τέλος του μήνα θα είναι ολοκληρωμένη και θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Πάντως, η κυρία Τσικρικών το ξέρει και είναι σίγουρο θα δώσει εντολή από εδώ και πέρα να ενισχυθεί, γιατί πλέον θα πρέπει να κόψουμε από κάπου αλλού και να ενισχύσουμε τα πάρκα. Ο κόσμος πλέον από τον Απρίλιο και μετά περπατάει περισσότερο, βγαίνει έξω. Λοιπόν. Συμπληρώστε, κύριε Τσουροπλή, ναι. Θέλω να πω στην κυρία πολύ καλά ότι ίσως είναι πιο έντονη, βλέπετε τα σκουπίδια πιο πολύ τώρα μέσα στο μεγάλο πάρκο, διότι περνώντας και κόβοντας τα φυτά που ήταν ψηλά, σωστή, τα σκουπίδια ήταν κρυμμένα μέσα. Κρυμμένα. Ήταν κρυμμένα. Περπατάω πριν, από πριν. Όχι, υπάρχουν αφούς σκουπίδια τα οποία είναι τα ίδια ακόμα εκεί που είναι. Ωραία, ίσως είναι πιο έντονο τώρα για αυτό το λόγο. Όχι, ίσα-ίσα, αυτοί μαζεύουν. Και τώρα ήθελα να σας πω ότι πρώτα κάνανε όλο το κόψιμο όλων των χορταριών σε όλο το πάρκο και ξεκίνησε το μάζευμα από χτες. Οπότε ήδη την επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ πιο βελτιωμένη κατάσταση. Πάντως αυτό που λέει ο κύριος Σουροπλής έχει ένα δίκιο. Όπου περνάμε και κλαδεύουμε το συνεργείο που έχουμε, φαίνονται πάρα πολλά σκουπίδια, γιατί υπάρχουν μικρές κατοπετσέτες. Θα μαζευτούν δηλαδή, όμως οι άνθρωποι. Θα μαζευτούν. Θα υπάρξει μια καλύτερη εικόνα, να είστε σίγουροι. Πάντως και το προσέχουμε και το κοιτάμε και έχει πάρει τις εντολές η κυρία Τσικρικών να το προχωρήσει. Το θέμα των λογιστών και των φοροτεχνικών θα ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά ξέρετε, αυτό θα πρέπει να εμφανιστούν κάποιοι εθελοντές. Ναι, αλλά πρέπει να το ανακοινώσουμε. Να κάνουμε μια πρόσκληση. Γιατί όχι, να κάνουμε. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ ωραίο αυτό το οποίο είπατε. Νομίζω ότι έγινε στο Δήμο Ηλιούπολης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι νομίζω. Δεν θυμάμαι σε ποιο. Ο κύριος Κουτάκης για τα πεζοδρόμια. Κύριε Κουτάκη, αναφέρθηκα στα πεζοδρόμια. Για το φυλάδιο, το ΜΚΟ είναι. Για το φυλάδιο, εγώ δεν γνωρίζω κάτι. Θα σας πω εγώ. Θα σας απαντήσει, λέει ο πρόεδρος. Μετά, μόλις τελειώσω, θα σας απαντήσει ο πρόεδρος. Λοιπόν, για το θέμα των πεζοδρομίων. Είναι η κυρία Αρβανίτη εδώ. Μπορεί κάποια στιγμή που θα έχουμε κάποιο θέμα να σας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν έχουν ξεκινήσει. Πάντως, η εντολή που έχω δώσει εγώ είναι, επειδή έγινε ένας διαγωνισμός καινούριος προχθές, 300.000 ευρώ πεζοδρόμια, η εντολή που έδωσα είναι ότι αυτή τη φορά θα πρέπει να ξεκινήσουν αντίστροφα. Να ξεκινήσουν από τον Παπάγο, να τελειώσουν το κομμάτι του Παπάγου και να έρθουν προς την κοινότητα Χολαργού. Έτσι, αφού την προηγούμενη φορά στο διαγωνισμό έγινε το ανάποδο και θα πάνε, γιατί τώρα νομίζω αυτές τις μέρες το προηγούμενο πρόγραμμα, ό,τι έχει μείνει, θα μπουν στις περιοχές. Πάμε Περσί και Εθνικής Αμήνης.
σε αυτή τη φάση και από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν. Σωστά, έχουν κρατήσει και ένα μεγάλο ποσοστό για να φτιάξουν τον καινούριο παιδικό σταθμό. Γύρω από τον παιδικό σταθμό δεν ήταν στη μελέτη. Οπότε θα λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο θα λειτουργήσει ο καινούριος παιδικός σταθμός. Δεν μπορεί να μην έχει καινούργια πεζοδρόμια απ' έξω. Οπότε έχουν κρατήσει ένα μεγάλο ποσοστό γι' αυτό. Λοιπόν, για το θέμα του ΟΑΣΑ είναι γνωστά τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Νομίζω ότι μακάρι να είχαμε οδηγούς να πηγαίναμε μια βόλτα απέναντι στο πανεπιστήμιο και να γίναγε αυτός ο οδηγός του λεωφορείου και να έμπαινε μέσα σε αυτή τη γραμμή. Μακάρι να βρούμε. Περιμένουμε κάποιο μόνιμο προσωπικό το οποίο θα πάρουμε, στο οποίο υπάρχουν κάποιοι οδηγοί. Από τη στιγμή που θα ενισχυθεί ο Δήμος σε οδηγούς, νομίζω ότι θα υπάρξει μια βελτίωση στον ΟΑΣΑ. Γιατί από τον ΟΑΣΑ, όσες φορές και να πάμε, όσες χαρτιά και να στείλω που στέλνω συνέχεια, είναι αυτό που λέει παροιμία στο κουφού την πόρτα. Έτσι. Λοιπόν, το λιόμενο το οποίο αναφέρατε, έχει ήδη ενημερωθεί η υπηρεσία για το λιόμενο το οποίο είπατε, επειδή μου το είπαν κάποιοι δημότες από τον Παπάγο και μου είπαν: ρε Δήμαρχε, εκεί λέει το έχουν σπάσει, μπαίνουν μέσα, κάνουν. Έχω δώσει ήδη εντολή να μεταφερθεί. Με έχουν ήδη ενημερώσει. Απλά τώρα, αν εσείς νομίζετε ότι χρειάζεται να το πάμε κάπου, να επικοινωνήσω, είπατε οι πρόσκοποι το θέλουνε. Ωραία. Εντάξει, εγώ θα επικοινωνήσω με 2-3 να δούμε, γιατί αλλιώς θα το πετάξουμε, έτσι. Για το θέμα των ψεκασμών, κυρία Γεωργακοπούλη, έχουμε βγάλει ένα δελτίο τύπου. Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν, αν δεν κάνω λάθος, Τρίτη ή Τετάρτη. Είναι ο κύριος Σουροπλής έξω, δεν μας ακούει για να μας πει. Πάντως υπάρχει ένα δελτίο τύπου. Άμα μπείτε στο Δήμο μέσα, θα το βρείτε. Βεβαίως, ο διαγωνισμός ο οποίος έχουμε κάνει για τα κουνούπια είναι της τάξης των 20.000. Και δεν είναι μόνο για τα κουνούπια, είναι και για τα σκαθάρια, για το κόκκινο σκαθάρι. Είναι και για άλλα παράσιτα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ικανά αυτά για να πάνε όπου έχει πράσινο ο Δήμος μας, ο οποίος είναι ένας από τους Δήμους με το περισσότερο πράσινο. Εντάξει, αυτό λέω. Λοιπόν, αλλά τα ρέματα ειδικά που λέτε, είναι ευθύνη της περιφέρειας να το κάνει. Τα ρέματα τα ψεκάζει η περιφέρεια, πρέπει να στείλει και αυτή δηλαδή. Την περιφέρεια μόνη της ξέρει να το κάνει, δεν θα είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και εμείς θα τους πιέσουμε. Για τα θέματα του ασανσέρ που λέτε στο κτίριο του ΚΑΠΗ, υπάρχει σύμβαση κανονικά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο χαλάει τώρα. Κοιτάξτε, είναι. Δηλαδή τις γκαραζόπορτες το κατανοώ. Είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Είναι στενό το σημείο να μπεις σε αυτό το κτίριο από την κατασκευή του. Ειδικά το πρώτο υπόγειο είναι πολύ περίεργη στροφή. Και πάνε και χτυπάνε πάνω στην γκαραζόπορτα. Γι' αυτό κάθε λίγο και λιγάκι η γκαραζόπορτα είναι χαλασμένη. Γιατί πάνε άνθρωποι. Δηλαδή ή θα πρέπει να απαγορέψουμε την ελεύθερη είσοδο στον κόσμο τον οποίο έχουμε εκεί. Δηλαδή, θέλετε να μην εξυπηρετούμε τους ανθρώπους εκεί ή να ανταποκριθούμε στο ότι θα φτιάχνουμε πιο συχνά την καραζόπεδα που θα χαλάει. Και το θέμα του ασανσέρ, υπάρχει συντηρητής. Τώρα, αν κάτι χαλάει, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που χαλάει στο ασανσέρ. Να έρθει μια εταιρεία άλλη, αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι, να αλλάξουμε, αλλά έτσι. Εγώ για το ΙΚΑ, γιατί είναι μέσα. Στα όσα οι υπάλληλοι λέγανε τα οποία το εγώ δεν το θεώρησα ότι. Εγώ δεν βασίστηκα ότι επειδή υπάρχει το ασανσέρ ή το τηλεφωνικό κέντρο, για αυτό το λόγο δεν πάμε το ΙΚΑ. Εγώ δεν το έκανα γι' αυτό. Εγώ το έκανα για το λόγο δεν μπορώ να στεγάσω αλλού τις υπηρεσίες. Εντάξει. Λοιπόν, για τα θέματα που έθεσε ο κύριος Στάπας, πολύ γρήγορα ο κανονισμός ναι, έχει εγκριθεί. Και ήδη έχουμε προχωρήσει στο να βγει βιβλιαράκι, να γίνει η προώθηση που πρέπει να γίνει. Πιστεύω ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή. Για το θέμα του γραφείου των παρατάξεων, δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Να κοιτάξω, αν επιμένετε, εγώ καταλάβει ότι δεν το πολύ θέλετε. Αλλά αν επιμένετε, εντάξει, να κοιτάξουμε, το βρούμε. Για το email το οποίο στείλατε το μεσημέρι, είναι ένα email το οποίο χρειάζεται χρόνος για να απαντηθεί. Αν και βεβαίως το. Να μου κάνετε ερώτηση πόσοι συμμετείχαν και τι εκτόσεις. Αυτά είναι στην Οικονομική Υπηρεσία, στην Οικονομική Επιτροπή. Έχουν βγει. Μπορείτε να τα βρείτε μόνοι σας δηλαδή. Αλλά εγώ θα δώσω εντολή στις υπηρεσίες να σας απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματά σας. Θεωρώ βεβαίως ότι το ερώτημα θα έπρεπε να ήταν προς τις υπηρεσίες και την Αντιδήμαρχο και όχι προς τον Δήμαρχο. Δηλαδή νομίζω θα έπρεπε να ήταν προς την κυρία Αρβανίτη και την κυρία Βασάλου και κοινοποίηση στον Δήμαρχο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, εγώ θα το χρεώσω στις ίδιες να σας ετοιμάσουν την απάντηση σε όλα αυτά τα οποία ρωτάτε.
Έτσι, γιατί αυτές παρακολουθούν και το, στη συγκεκριμένη ανάθεση και συνεργασία που έχουμε. Και αν δεν έχει δοθεί αυτό που είπατε... Πάντως, σίγουρα δεν ήταν από θέμα ότι είπα εγώ μη τα δώσετε, να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Αλλά έχουν δοθεί. Πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε εντός 30 ημερών και όσο πιο σύντομα γίνεται, εγώ θα δώσω εντολή να σας απαντήσουν στα ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει. Νομίζω σε γενικές γραμμές, κύριε Πρόεδρε, απάντησα. Όχι σε γενικές, απάντησα όλες τις ερωτήσεις. Απαντήσατε και. Αλλά απλά μία τελευταία κουβέντα για να προχωρήσουμε, γιατί νομίζω δεν έχει γίνει πολύ κατανοητό το θέμα του προστίμου που ανέφερα. Το πρόστιμο αφορά κτίρια τα οποία υπάρχουν τώρα στο χώρο. Είναι κάποιες παράγκες, να το πω έτσι, οι οποίες υπήρχαν πολύ πριν τον κύριο Μπλαδένη, μάλλον. Έτσι, λοιπόν, δεύτερον, επειδή θα μου πούνε είπες το ένα, δεν είπες το άλλο. Μας έχει έρθει για κατεδάφιση το κτίριο των εθελοντών στο νεκροταφείο Χολαργού. Το λιόμενο το οποίο βρίσκεται έξω από το νεκροταφείο Χολαργού σε χώρο που ήταν το εργοτάξιο της Αττικής Οδού, το γνωρίζετε πολύ καλά νομίζω κύριε Κεχρή, εσείς, μας έχει έρθει να το κατεδαφίσουμε κι αυτό. Γι' αυτό δεν μας ήρθε πρόστιμο, για το λόγο ότι εμείς λέμε ότι ο χώρος αυτός δεν είναι δικός μας. Οπότε δεν ξέρουν πού να στείλουν το πρόστιμο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό τη γλιτώσαμε. Όχι, την αλήθεια λέμε. Έτσι δεν είναι δικό μας ο χώρος αυτός. Ο χώρος αυτός ήταν στην Αττική Οδό και η Αττική Οδό εκεί είχε ένα εργοτάξιο. Το οποίο το παραχώρησε μετά στο Δήμο και βάζουμε εμείς τα σκουπιδιάρικα, όπως ξέρετε. Αλλά δεν μας ανήκει ο χώρος. Απλά κάνουμε χρήση. Έχει έρθει λοιπόν, το ξέρει γι' αυτό πολύ καλά και η κυρία Βασάλου, ότι έχει έρθει να το κατεδαφίσουμε και το συγκεκριμένο κτίριο. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Κύριε Πολυκαλά, εντάχει, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που είχε γίνει από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και τον Όμιλο Παπάγου Πολιτεία. Έχει λήξει αυτό το πρόγραμμα. Είχαν δοθεί μεταξύ των άλλων και 5 κάδοι κομποστοποίησης. Το βρήκατε εσείς. Έτυχε, είναι παλιό έτοιμο. Έχουν 3 κάδοι δόθησαν στα σχολεία του Παπάγου στα δημοτικά και 2 κάδοι κομπόστα στα δημοτικά σχολεία του Χολαργού. Όχι, όταν έχει κλείσει ο Δήμαρχος, όχι.